Καλώς ορίσατε σε αυτό το πάνελ. Έχουμε μαζί μας τρεις αξιόλογους ανθρώπους από το χώρο του Recruitment και HR. Να πούμε ότι το Q&A, αν έχετε απορίες που θέλετε να ρωτήσετε τα άτομα, αυτά θα γίνει έξω μετά το πάνελ. Θα ξεκινήσω με το πρώτο μας ερώτημα. Θα σας πάρω λίγο πίσω. Βλέπουμε ότι και λόγω τεχνολογίας και λόγω αλλαγών στον χώρο εργασίας, τα skills που ζητούνται από τους υποψηφίους εργοδοτούμενους έχουν αλλάξει. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας να συγκρίνετε πώς αλλάξαν τα trends της αγοράς, της συγκεκριμένης αγοράς, τα τελευταία 10 χρόνια. Να πάμε πίσω στο 2009 και σε σύγκριση με το 2019. Άγγελε, νομίζω ίσως να ξεκινήσεις εσύ πρώτος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, ευχαριστώ, Μιχάλη. Βασικά, αν κοιτάξουμε τα τελευταία 10 χρόνια το τι έχει γίνει στην κυπριακή αγορά εργασίας, έχουν συμβεί δύο μεγάλα γεγονότα, να το πω. Το πρώτο, οπωσδήποτε, είναι η κρίση του 2013, η οποία δεν ξεκίνησε το 2013, ξεκίνησε πολύ πιο πριν. Είχαμε ένας μέντος εργοδότες τύπου τραπεζών, οι οποίες εργοδοτούσαν μεγάλων αριθμών υποψηφίων, τελειόφοιτων πανεπιστημίων κλπ. Με θεσμούς όπως recruitment centers, διάφορες διαγωνισμούς που γίνονταν τότε και προσλαμβάνανε μεγάλων αριθμών προσωπικού. Αυτό είχε σταματήσει πολύ πιο πριν από το 2013. Νομίζω τουλάχιστον στις τράπεζες που είχα προσωπική εμπειρία εγώ, είχα σταματήσει να κάνουμε προσλήψεις στο 2008-2009. Οπότε σίγουρα η αλλαγή των σίγουρων εργοδοτών, τέλος πάντων, άλλαξε τον τρόπο που εργοδοτείται σήμερα ο κόσμος. Το δεύτερο μεγάλο γεγονός το οποίο έχει γίνει είναι η είσοδος των millennials στην αγορά. Σήμερα θεωρούνται οι millennials το κατεξοχήν, ας πούμε, πρώτον επιλογή που θέλει κάποιος εργοδότης να εργοδοτήσει κάποιον, ηλικίες μέχρι 35 χρονών, με διάφορα skills που έχουν αποκτήσει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Οπότε σίγουρα οι ανάγκες των millennials είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, στο παρελθόν έπιανες μια δουλειά σε έναν οργανισμό, θεωρήσουν ότι θα μεγάλωνες μαζί του, θα αναπτύσσεσουν, θα εφυπηρετούσες από τον οργανισμό. Σήμερα είναι πολύ διαφορετικό. Οι millennials θα μπουν μέσα, θα κοιτάξουν πρώτα-πρώτα με ποιο θα συνεργαστούν, θα κοιτάξουν τον οργανισμό, θα κοιτάξουν τα παρεμφερή benefits και not necessarily τα monetary benefits που υπάρχουν. Το τρόπο εργασίας θα είναι flex ωράριων, remote working και δεν θα διστάσουν μάλιστα να κάνουν και μια αλλαγή αν νιώθουν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει αυτός ο εργοδότης, όχι monetarily, αλλά περισσότερο διότι δεν τους αρέσει, ας πούμε, ο προϊστάμενος τους ή το τρόπος που η στρατηγική μιας εταιρείας κλπ. Που κατά κάποιο είναι σωστό. Αλλά κάνουν τις αλλαγές, οπότε άλλαξε και ο τρόπος που οι εταιρείες και οι headhunters προσεγγίζουν πλέον το θέμα εργοδότησης. Mm-hmm. Κατά την άποψη, με εμένα, δεν ήταν τα πιο μεγάλα γεγονότα τα οποία έχουν γίνει τελευταίων καιρών. Αλλάσουν σήμερα το πώς είναι το εργασιακό περιβάλλον. Ευχαριστώ. Πόσους millennials έχουμε στο δωμάτιο, κύριε Μπάρο? Και Generation Z. Οι παραπάνω millennials. Λοιπόν. Alright. Άρα τώρα να πάμε στο επόμενο βήμα. Πώς βλέπουμε το μέλλον της αγοράς? Δηλαδή, τα skills δεν αλλάξαν μόνο τα τελευταία 10 χρόνια, να συνεχίσουν να αλλάσουν και σε πιο γρήγορο ρυθμό από ό,τι αλλάσαν πριν. Οπότε, Παναγιώτη, να θέλω να μας πεις την άποψή σου. Feel free να προσθέσετε οι υπόλοιποι. Πώς βλέπεις το outlook της αγοράς στο μέλλον σε θέμα skills τα επόμενα 10 χρόνια? Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που θέλω να το τονίσω που το αύριο έχει ήδη έρθει. Εγώ σήμερα στη δουλειά μου, στη εργασία μου, λαμβάνω email, για παράδειγμα, από bots, από ρομπότ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί μέσω robotic process automation, τα οποία με ενημερώνουν για διάφορα analytics, τα οποία με βοηθούν πάρα πολύ στο να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου σήμερα.
Ζούμε σε μια εποχή που αν πας σε ένα αεροδρόμιο και δεν υπάρχει self-check-in, θεωρείς το αεροδρόμιο αναχρονιστικό και παγιό πλέον. Yeah. Από την άλλη, φυσικά, το να πας στο αεροδρόμιο να κάνεις check-in και να δημιουργηθεί θέμα, θα ψάξεις ένα λειτουργό. Οι ανάγκες του λειτουργού, οι δεξιότητες που αναμένεται να έχει ο λειτουργός, δεν έχουν καμία σχέση με το τι δεξιότητες αναμένεται να έχει πριν κάποια χρόνια. Διότι πλέον οι συναισθηματικές και οι διαπροσωπικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ο λειτουργός για να σε εξυπηρετήσει έχοντας πλέον παράπονο ή κάποια πράγματα που πήγαν λάθος ή έναν service breakdown, ας το πούμε, είναι πολύ πιο απαιτητικές. Οπότε θεωρώ ότι το τι αλλάζει είναι οι δεξιότητες και τα πλαίσια των δεξιότητων που απαιτούνται για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν ξέρουμε τι θα έρθει να μας βρει εντελώς. Ξέρουμε όμως ότι πολλά πράγματα που σχετίζονται με το αύριο είναι ήδη εδώ. Ξέρουμε ότι πλέον, για παράδειγμα, προχτές ένας από τους συνεδρούς του γραφείου μας μου έλεγε την εμπειρία του στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο, που πήγε να παραγγείλει φαγητό και το χτύπησε το κουδούνι, ένα ρομπότ, το έφερε το φαγητό του. Το ακολούθησε γιατί ήταν περίεργος. Μέχρι το ρομπότ, πήγε μαζί του μέχρι το ρομπότ να κατεβεί, να πάει να παρκάρει μόνο του και να μπει στο φορτιστή του. Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον κάποιες διεργασίες οι οποίες είναι απλές και προβλέψιμες αυτοματοποιούνται. Κάποιες θέσεις εργασίας γίνονται πλέον το ονομάζουμε commoditized, δηλαδή θα εκτελούνται από ρομπότ. Τούτο όμως δεν πρέπει να μας φοβίζει, απλά πρέπει να μας εθαρρύνει να επενδύσουμε σε δεξιότητες του μέλλοντος. Και οι δεξιότητες του μέλλοντος είναι εκείνες που θα μας οχυρώσουν και να διασφαλίσουν ότι η δουλειά μας θα γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικά με την παρουσία των ρομπότ, με την παρουσία του intelligent automation, με την παρουσία όλων των έξυπνων συσκευών που θα έρθουν να μας έβρουν. Τούτες οι δεξιότητες που μπορεί να συζητήσουμε μετά μας οχυρώνουν από την άποψη του ότι δεν αναμένεται τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια με βάση το ότι ξέρουμε σήμερα να αναπληρωθούν από ρομπότ. Και αναφέρομαι κυρίως σε συναισθηματικές διαπροσωπικές δεξιότητες και σε κάποιες άλλες παρεφερείς δεξιότητες. Ευχαριστώ. Είχαμε... Θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη. Το μέλλον δεν πρέπει να μας φοβίζει. Mm-hmm. Αντίθετα, ανοίγεται ένας καινούριος δρόμος σε όλους μας και έρχεται για να μας βοηθήσει σε κάποια processes να είναι πιο accurate, να διασφαλίσει καλά αποτελέσματα και σίγουρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να προετοιμαστούμε για αυτό που έρχεται. Πάνω σε τούτον του τι έρχεται. Αν σας ρωτήσω να μου πείτε, όποιος από εσάς θέλει, τις τρεις δεξιότητες ή τρία επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν, είτε αρνητικά είτε θετικά, στο μέλλον, βάσει του automation και του artificial intelligence, machine learning, ποια θα έλεγετε? Πριν από συγκεκριμένα επαγγέλματα, εγώ νομίζω καλά να πούμε πώς θα αντικαταστήσει το artificial intelligence ή η τεχνολογία τότε επαγγέλματα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με λογική, με ένα process συγκεκριμένο, το οποίο μπορεί να κωδικοποιηθεί, θα αλλάξει. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Ήδη κουβεντιάζαμε πριν λίγο έξω και λέγαμε ότι σε κάποιες εταιρείες δικηγορικές έχουν γράψει ένα πρόγραμμα, λέει, το οποίο θα αντικαταστήσει 300 δικηγόρους. Το πράγμα να σπένε έχει αλλάξει ήδη σήμερα τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε με κάποια πράγματα λόγω των δικηγόρων. Τώρα, ο δικηγόρος που θα με αντιπροσωπεύσει εμένα σε ένα δικαστήριο ή που θα κάτσει να κάνει ένα negotiation μαζί με κάποιον άλλον partner για να δούμε πώς θα το κάνουμε, θα αντικαταστήσει μια μηχανή, φυσικά όχι. Εντάξει, οπότε έχει πράγματα τα οποία είναι λίγο, ξέρεις, η δικηγορική παραδείγματος χάρη μπορεί να αντικατασταθεί σε ένα σημείο, αλλά παρακάτω υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Ή το είδε μαζί με το accounting. Το accounting είναι νούμερα. Και εκείνο μπορεί σε κάποια φάση να γίνει πιο automated, που έχει ήδη γίνει. Αυτό ενισχύει και στο δικό μας τον τομέα. Το digital. Στον digital και το recruitment συγκεκριμένα που συζητούσαμε πριν, ότι πλέον μπορεί να γίνει με ρομπότ. Αν μπορώ να συμπληρώσω, σε αυτό που άρχισε να χτίζεται τώρα το επιχείρημα, θεωρώ ότι οι δεξιότητες οι οποίες αφορούν την προσαρμοστικότητά μας, το agility, το adaptability, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη διαπραγμάτευση, αλλά και συναισθηματικές δεξιότητες όπως είναι η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, θα χρειαστούν ό,τι και αν έρθει. Άρα είναι δεξιότητες οι οποίες θα πρέπει να χτίσουμε για να μας προετοιμάσουν. Το debate θεωρώ πλέον έχει μετακινηθεί από το κατά πόσο θα μας αντικαταστήσουν τώρα αν μπορεί ή όχι και έχει μετακινηθεί προς την κατεύθυνση του ποιες νέες δυνατότητες θα μας παρέχουν με βάση το τι εμείς μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι και τι νέες δουλειές μπορούν να δημιουργηθούν
και πόσες νέες ευκαιρίες μπορούν να δημιουργηθούν για να κάνουμε πιο αποτελεσματικά τη δουλειά μας. Σήμερα στον κόσμο που ζούμε, ακόμα και σήμερα, δεν είναι αύριο, είναι σήμερα, υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία μεταξύ των προσφερόμενων δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που ζητούνται. Συζητούσαμε πριν το θέμα την αγορά εργασίας στην Αμερική, στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι άνεργοι. Και δεν μπορούν να πληρωθούν εκείνες τις θέσεις εργασίας. Άρα η σύνοψη είναι ότι όπου υπάρχουν processes τα οποία θα γίνουν automated, μπορεί να αντικαταστήσει το machine learning. Αλλά σε πράγματα όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται το human touch ή το emotional intelligence, δεν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Πάνω στο θέμα, πάνω στο point που έδειξε η Georgina, στον τομέα το δικό σας, του recruitment και του HR, βλέπουμε το automation να μπαίνει μέσα όλων και πιο γρήγορα, όλων και πιο πολύ. Ένα καλό παράδειγμα για τούτο είναι η Google. Η Google λαμβάνει πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις το χρόνο. Το intake της να σε δεχτούν είναι 1 στους 14, δηλαδή έχουν πιο δύσκολο να μπει στο Google παρά το Harvard, για παράδειγμα, που είναι 1 προς τους 12, δεν κάνω λάθος. Και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούν smart algorithms για να μπορούν να κάνουν το filtering τους. Είτε ψάχνοντας συγκεκριμένα keywords, CV structure κτλ. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς, ο Άγγελος παράδειγμα, χρησιμοποιεί κάποιον automation που κάνει filter out τα βιογραφικά πριν τα δει άνθρωπος. Οπότε, να θέλω να το δείξουμε λίγο το κομμάτι. Ναι, είναι σημαντικό και νομίζω για όσους να ξεκινήσετε να ψάχνετε εργασία, να δείτε το θέμα του βιογραφικού σας, διότι στις πλήστες, τουλάχιστον σε εμάς, στο γραφείο το δικό μας ή σε άλλες εταιρείες, υπάρχουν ήδη προγράμματα τα οποία σκανάρουν τα βιογραφικά σε οποιαδήποτε μορφή να έρθουν, να κάνουν identify keywords. Και όταν εμείς ψάχνουμε να βρούμε, παραδείγματος χάρη, audit, να μου κάνουν identify, άμα βάλω στο search μου εγώ audit με μια ημερομηνία γεννήσεως ή με μια ημερομηνία σπουδών, και πάνω ή και κάτω, για να δω κατά πόσο κάποιος έχει κάποια εμπειρία α ή λιγότερο που κάποια χρόνια εμπειρίας που χρειάζομαι για να μπορώ να κάνω match των μισθών, να μου βγάλει κάποια βιογραφικά τα οποία για μένα να μου κάνει πιο εύκολη ζωή μου, να τηλεφωνήσω σε 5, 10, 15, 20 άτομα τα οποία να μπορέσω να δω κατά πόσο ενδιαφέρονται για τη θέση εργασίας που μπορεί να του στείλω. Την ίδια τεχνολογία κάνουμε για αυτή τη στιγμή και το LinkedIn, το οποίο όταν ανακοινώσω μια θέση στο LinkedIn αυτή τη στιγμή, πέραν από το selective email που πάει σε διάφορα άτομα, μου βγάζει στα δεξιά και μια σειρά με 50 άτομα, τα οποία μου λένε ότι τούτα τα άτομα έχουν κάνουν match τα skills τα οποία κάνουν identify στο search σου. Οπότε είναι πάρα πολλά ήδη μέσα στην τεχνολογία, η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή του recruiter αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Παρακάτω φυσικά έχει να παίξει ρόλο και το κομμάτι του okay, έκαμε identify κάποια βιογραφικά. Ένα τα δει και ένα δεύτερο μάτι, το οποίο ανθρώπινο, το οποίο να πρέπει να καταλάβει κατά πόσο είναι το προφίλ που ζητούμε για την εταιρεία, ένα που παράγοντες, παραδείγματος χάρη, είναι η εταιρεία η οποία να πάμε να προσεγγίσουμε κάποιον άτομο εν του ανταγωνισμού που αν θέλουμε να πειράξουμε ή όχι, αν έχει κάποια άλλες ιδιαιτερότητες τις οποίες μπορεί να είναι υπέρ ή κατά κάποιου υποψηφίου κλπ. Οπότε το ανθρώπινος παράγοντας πάλι να παίξει ρόλο. Το υπόλοιπο πάνελ. Είναι κάτι που τρομάζει τους candidates αυτό, θα έλεγα, έτσι, σε πρώτη φάση, το ότι δεν έχουν την ανθρώπινη επαφή. Αλλά νομίζω ότι είναι υπέρ τους σε μεγάλο βαθμό. Ενδιαφέρον. Ναι, γιατί μπορεί να γίνεται πιο fair η διαδικασία σε πολλά σημεία. Ναι. Δηλαδή να είναι πιο στοχευμένη και να προχωρούν πιο γρήγορα στη διαδικασία. Άρα είναι υπέρ και των candidates, ναι. Το automation. Εγώ θα ήθελα να δώσω έτσι, επειδή βλέπω και τον κόσμο που μας παρακολουθεί σήμερα, που είναι έτσι λίγο πιο νεαροί και πρόσφατα ενταχθήκαν ή θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να πω ότι η τεχνολογία είναι ένας από τους παράγοντες που θα επηρεάσουν το μέλλον της εργασίας. Επίσης υπάρχουν τα δημογραφικά, υπάρχει η παγκοσμιοποίηση, υπάρχουν κάποια trends, τα οποία επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οπότε η τεχνολογία, ναι, το debate υπάρχει, είναι εκεί, το συζητούμε, είναι στη ζωή μας. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα σημαντικά που έρχονται να μας βρουν και πρέπει να προετοιμάσουμε ή να συμβουλεύσουμε τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για να είναι πιο employable. Για παράδειγμα, οι δημογραφικές αλλαγές που μιλούμε συχνά για τους millennials, Generation Z,
οι νέοι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας που δημιουργούν νέες δυναμικές, είναι μια όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι με τις βελτιώσεις τις τεχνολογικές στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, τα όρια αφυπηρέτησης επεκτείνονται διότι πλέον τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας δεν μπορούν να αντέξουν ανθρώπους που μεγαλώνουν και όταν στη θέση των θανατηφόρων ασθενειών πλέον έχουμε χρόνιες παθήσεις που τους παίρνουν σε πιο μεγάλη ηλικία και οι οποίες όμως έχουν κόστος για να to treat. Βλέπουμε όλο και αυξανόμενα trends που αφορούν στην παραμονή παλαιότερων γενναιών στο workplace, στο εργασιακό περιβάλλον, και τη συνύπαρξή τους με νεότερες γενιές. Τους οι δυναμικές είναι φανταστικές, είναι τρομακτικές, είναι δυνατές και σημαντικές. Σήμερα μπορεί να δούμε πλέον μέχρι και 5 γενιές το ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Μέχρι και 5 γενιές. Επίσης, βλέπουμε trends τα οποία αφορούν τους millennials, τα οποία λένε ότι μέχρι τα επόμενα 2-3 χρόνια η πλειονότητα των managers παγκοσμίως θα είναι άτομα που γεννηθήκαν τα τελευταία 20-25 χρόνια. Mm-hmm. Τούτο σημαίνει πρακτικά ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που διοικούν μέσα σε οργανισμούς θα έχουν υφιστάμενους πιο μεγάλους τους σε ηλικία. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικές τις δυναμικές που αναπτύσσονται δημογραφικά και όχι τεχνολογικά, no. που επίσης πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Δημιουργούνται πολύ σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τους ανθρώπους που εντάσσονται σήμερα στην αγορά εργασίας να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους κάνουν να αντεπεξέλθουν σε αυτό το περιβάλλον. No. Και όταν μπουν, αλλά και όταν ανελιχτούμε σε αυτό το περιβάλλον. No. Βλέπουμε εταιρείες όπως είναι στην Αμερική, οι καλύτεροι εργοδότες που βγαίνουν οι λίστες κλπ. Οι οποίες επενδύουν απίστευτα λεφτά στο development των ανθρώπων τους και έχουν ας πούμε, καταφέρει από 2,8 χρόνια μέσης παραμονής των εργαζομένων τους να πάει στα 3. Δηλαδή να το αυξήσουν 0.2, ας πούμε. Και για αυτούς είναι τεράστιο improvement, διότι δεν έχουν επιλογή. Ο κόσμος μετακινείται, αλλά η επιλογή είναι να επενδύσουμε ναι. για την αναπτύξη των ανθρώπων. Φυσικά εδώ μιλούμε επίσης την επιλογή του καθενός μας να επενδύσει στις δικές του δεξιότητες, ακόμα και προτού ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Ναι. Όχι μόνο μετά και να επαφείται στο οργανισμό του, μόνο να επενδύσει πάνω του. Ναι. Πολύ σωστό, συμφωνώ. Και ένα ενδιαφέρον σημείο μπάστο είναι ότι πολλές φορές. Και με συνομιλίες που κάνουμε με users, αλλά και εργοδότες, συνεργάτες μας, εργοδότες.com, έχουμε το θέμα ότι οι users μπορεί να νιώθουν να αποθαρρυνθούν, ότι αν κάνω μια αίτηση, αν είναι τόσο ανταγωνιστικό το περιβάλλον, οι πιθανότητες μου μειώνονται. Και η απάντησή μας εμάς είναι ότι εδαμέ που η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, ακόμα και οι έξυπνοι αλγόριθμοι. Επειδή είχαμε συζητήσεις με διάφορους από τους συνεργάτες μας, που μπορεί για μια θέση να πιάνουν 500 CV, 700 CV, και ρωτήσαμε τους πώς τα κάνετε φίλτερ. Και η απάντηση ήταν απλή. Μετά που ένα ποσοστό, παράδειγμα, αν βρούμε κάποιον που μας ενδιαφέρει και πιστεύουμε ότι είναι εκείνος, σταματούμε να βλέπουμε. Οπότε με την τεχνολογία ξέρεις ότι να γίνεις considered, ότι να δουν το βιογραφικό σου. Ένα πράγμα άλλο το οποίο τουλάχιστον σε διάφορα recruitment agencies γίνεται είναι ότι πολλές φορές θέσεις δεν δημοσιεύονται. Οπότε κάποιος ο οποίος ψάχνει για θέση εργασίας δεν σημαίνει ότι είναι να δει όλες τις θέσεις που είναι ανακοινωμένες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχει έναν update βιογραφικό, να έχει έναν update LinkedIn profile, διότι εμπατσίνα μπορεί να βασιστούν οι recruiters για να δουν τι υπάρχει σήμερα μες στην αγορά. Είτε βρίσκεσαι σήμερα σε μια θέση εργασίας, είτε όχι. Δηλαδή, δεν σημαίνει επειδή μπήκα σε μια θέση εργασίας πριν 4 χρόνια, θα κάνω update το LinkedIn profile μου. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό να το κάνεις, διότι μπορεί να χάνει κάποιες ευκαιρίες από δουλειές οι οποίες απλώς δεν δημοσιεύονται. Ευχαριστώ. Και το φέρνει μας μια άλλη ερώτηση. Και οι τρεις προσλαμβάνετε άτομα, κάνετε manage expectations άτομων οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν δουλειά ή να βρουν δουλειά. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα πιο σημαντικά προσόντα που βλέπετε σε έναν ή σε μια υποψήφια. Λοιπόν, Γιώργη, να ξεκινώ από σέναν. Στην Digital 3 είσαι υπεύθυνη για πέραν των 120 ατόμων. Οπότε, ποια είναι τα πιο σημαντικά traits που ψάχνεις σε έναν υποψήφιο. Πέρα από τα τεχνικά προσόντα, η τεχνική γνώση, ψάχνουμε ένα άτομα driven, γιατί συνήθως αυτό είναι το άτομα που θα μπορέσουν να κάνουν το κάτι έξτρα για να μπορούν να προσαρμοστούν σε νέες τεχνολογίες, νέες συνθήκες που έρχονται. Γιατί όπως πολύ σωστά είπαμε, δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει το αύριο. Mm-hmm. Άρα, αυτό που θα μας κάνει να είμαστε έτοιμοι για το αύριο είναι να είμαστε ανοιχτοί, να σκεφτόμαστε out of the box.
και να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε αυτά που ξέρουμε, να μάθουμε καινούργια συστήματα, να προσαρμοστούμε σε νέες διαδικασίες και να γίνουμε φίλοι με τα machines. Ναι. Ακούστηκες λίγο όπως το Matrix. Okay. Εγώ θα έλεγα θετική σκέψη, προσαρμοστικότητα, συναισθηματική προσαρμογή, δηλαδή η ικανότητα να προσαρμοστεί συναισθηματικά σε διάφορες καταστάσεις. Growth mindset, ένα mindset το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς δημιουργικά ακόμα και την ώρα που κάτι δεν πάει καλά. Ή ακόμα και κάτι όταν πάει πολύ καλά κάτι. Να μην επαφίεσαι, να επαναπάβεσαι στο ότι πήγαινε καλά, αλλά να δεις τι άλλο μπορείς να κάνεις ή πώς μπορείς να χτίσεις πάνω σε εκείνον το οποίο πήγαινε καλά. Και σίγουρα ένα χαρακτηριστικό που αφορά το χαρακτήρα την προσωπικότητα είναι η ευσυνειδησία. Η ευσυνειδησία του να νιώθεις το βάρος ότι πρέπει να. Ότι ο κόσμος εξαρτάται από σέναν ή κάποιο project πρέπει να παραδοθεί στην ώρα του κλπ. Από όλα αυτά που έχω αναφέρει, μόνο η ευσυνειδησία είναι ψυχομετρικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και μπορεί να πει κάποιος ένα λάση. Όσον αφορά προσαρμοστικότητα, όσον αφορά θετικότητα, θετικό τρόπο σκέψη, όσον αφορά growth mindset, όλα αυτά μπορεί να εκπαιδεύσουν τον εαυτό μας. Μπορεί να γίνουμε πιο ανοιχτοί. Μπορεί να γίνουμε πιο προσαρμοστικοί. Άρα μπορεί να επενδύσουμε ανεξάρτητα από το που σε ποιον εργοδότη να αποδεινόμαστε. Αυτές οι δεξιότητες και κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι αυτά που θα έλεγα ότι ψάχνουμε συνήθως στις πλείστες θέσεις. Φυσικά μπαίνει πάντα, όπως είπε και η Τζορτζίνα, το θέμα της συγκεκριμένης θέσης και οι δεξιότητες που απαιτούνται για να την εκτελέσεις στη δουλειά. Οπότε γενικά αυτά τα 3-4 για όλες τις θέσεις, αλλά σίγουρα συγκεκριμένα για κάθε θέση υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε. Okay. Άγγελα. Να συμφωνήσω μαζί με τους δύο προηγούμενους. Απλά εγώ γίνον το οποίο βλέπω από την πλευρά του πάλι του recruiter, επειδή δεν κάνω προσλήψεις για ένα συγκεκριμένο οργανισμό, αλλά για πάρα πολλούς οργανισμούς, έχει πάρα πολλά μεγάλη σημασία η κουλτούρα του οργανισμού. Δηλαδή, την ώρα που θα πάω, ας πούμε, να κάνω πρόσληψη σε έναν audit γραφείο, είναι πολλά διαφορετικό το προφίλ του ανθρώπου που να ψάξω να βρω, σε σύγκριση μαζί με έναν digital agency, λέω τώρα. Οπότε, ναι, για μένα το πιο σημαντικό είναι το interpersonal communication skills, το οποίο είναι να βγάλει κάποιος υποψήφιος στο interview, διότι για να έρθει στο interview, ήδη πέρασε από το πρώτο, θα το πω στα κυπριακά, το κοσίνισμα που λέμε, για να περάσει τα τεχνικά, τα κομμάτια, τα πανεπιστήμια, την εμπειρία, το έναν το άλλο. Οπότε, θέλω για μένα να δω περισσότερο το interpersonal και κατά πόσο το interpersonal, το κομμάτι είναι αυτό, κάνει match μαζί με την κουλτούρα του οργανισμού. Διότι μόνο έτσι να μπορεί να πετύχει η εργοδότηση και να είναι ευχαριστημένοι και τα δύο parties στο τέλος της ημέρας. Και απλά μου επιτρέπετε να προσθέσω, ναι. οι διαπροσωπικές και οι συναισθηματικές τους δεξιότητες θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν αναπτύσσονται πλέον στους νέους στο ρυθμό που θα αναμέναμε. Να παραδεχτούμε το πράγμα. Γιατί έτσι. Δεν ξέρω, πρέπει να συζητήσουμε, σηκώνει συζήτηση. Είναι okay, ο τρόπος που μετά μεγαλώνουμε. Στον καφέ. Μπορούμε να μιλούμε για ώρες για τούτο, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάποιος συνειδητά να επενδύσει στο να ενισχύσει και να δυναμώσει τις δεξιότητες. Διότι το default state μας σήμερα στην Κύπρο είναι ότι είμαστε πίσω. Πέραν τούτου υπάρχουν και κάποιες άλλες δεξιότητες που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα, είναι ενεργητική ακρόαση, το να ακούμε τον άλλον με έμπαθη, να τον ακούμε ενεργητικά, να δείχνουμε τον άλλον ότι ακούμε τον. Τούτη δεξιότητα είναι η πιο υποανάπτυχτη εργασιακή δεξιότητα παγκοσμίως. Του δεν φταίνουν οι νέοι. Φταίνει γενικά η κουλτούρα και το τρόπος που είναι δομημένο το workplace σήμερα. Όμως όλοι μας, including και εμάς, αλλά και όσους ψάχνουν για εργασία ή έχουν πρόσφατα ενταχθεί στην αγορά εργασίας, πρέπει συνειδητά να επενδύσουν για να αναπτύξουν τούτες τις διαπροσωπικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Είναι αυτές που θα μας οχυρώσουν για το ότι έρθει στο μέλλον όσον αφορά τα bots, τα robots ή ξέρω εγώ, το intelligent automation, human augmentation, τα implantables, τα wearables, οτιδήποτε έρθει να μας βρει, τούτα δεν αντικαθιστούνται. Και εντούτα μπορούν να μας οχυρώσουν και να δημιουργήσουν το μονοάζουν transferable skills για ό,τι και αν έρθει. Τα skills, απλώς για να προσθέσω και εγώ ένα πράγμα για να το κλείσουμε την ερώτηση, θέλετε, είναι τα skills τα οποία να σας βοηθήσουν παρακάτω σε οποιαδήποτε θέση πάτε. Δηλαδή, είτε διαπροσωπικές σχέσεις είναι να κάνετε networking, να κάνετε communication με πελάτες, άρα customer service, sales, business development, HR. You know, μιλάτε καθημερινά μαζί με κόσμο, είναι κάτι το οποίο αυτό. Ή ακόμα και το ίδιο να πετύχετε το να συνεργαστείτε μαζί με άλλους ανθρώπους μέσα στο ίδιο τον οργανισμό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πράγμα του. Απλά για να το ενισχύσω το πόσο σημαντικό είναι στην Κύπρο του. Είμαστε μια οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες. Δεν έχουμε πολλές θέσεις σε R&D, δεν έχουμε πολλές θέσεις που είναι τόσο back office που να μην απαιτούνται τους δεξιότητες. Οπότε ακόμα ένας λόγος ιδιαίτερα στην Κύπρο να επενδύσουμε σε όλες τις δεξιότητες. Άρα έμφαση πάνω στα interpersonal skills.
Personal communication. Και emotions. Χρειαζόμαστε έναν καλό balance IQ και EQ. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, επειδή μας μείναν 5 λεπτά, θα ζητήσω από τον καθένα σας να μου πει να μου πει μια συμβουλή για άτομα που ψάχνουν δουλειά. Τώρα για να βρουν δουλειά, τι θα σας συμβουλεύετε σε θέμα τι skills να βρουν, τι να θεωρήσουν. Και κατά δεύτερο, συμβουλή σε άτομα τα οποία να θέλουν να αλλάξουν καριέρα. Επειδή είναι ένα μεγάλο ποσοστό επίσης του employment. Αν μπορώ να πω για το πρώτο, έτσι πολύ σύντομα, να αναπτύξουμε δεξιότητες διαβάζοντας. Άρα θέλω να αναπτύξω τις διαπροσωπικές μου δεξιότητες, να έρθω στο Career Expo. Να πάω να γνωρίσω κόσμο. Να πάω να δικτυωθώ, να μπω σε ένα επαγγελματικό σύνδεσμο. Να δημιουργήσω, να πάω να προσφέρω τον εαυτό μου για ένα internship. Το οποίο είτε paid είτε unpaid, θεωρώ το unpaid λίγο unfair, αλλά ακόμα και unpaid να είναι, να μου δώσει τις ευκαιρίες να καταρτιστώ. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Οι δεξιότητες είναι να κάνουμε κάτι, όχι απλά να γνωρίζουμε κάτι. Yeah. Οπότε, μένοντας πίνες και βάζοντας ή παρακολουθώντας βίντεο και εκπαιδευτικά υλικά, interactive κλπ. Ναι, είναι χρήσιμα, αλλά πρέπει να κάνω πράγματα για να μάθω πράγματα. Τούτο είναι η συμβουλή μου. Okay, και για, ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις, όσους θέλουν να αλλάξουν καριέρα. Ναι, για όσους θέλουν να αλλάξουν καριέρα, εγώ θα έλεγα επενδύστε στον μελλοντικό σας προϊστάμενο πρώτα, πριν τον εργοδότη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρουμε η πλειονότητα των ανθρώπων φεύγει που προϊσταμένους και όχι από οργανισμούς. Έβρε κάποιον που θα σκάει μέντορ, έβρε κάποιον που θα σας αναπτύξει, εντοπίστε τον, αφού διχτυωθείτε, αφού κάνετε όλα τα προαναφερθέντα που είπα, και επενδύστε πάνω σε αυτή τη σχέση. Θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ανοίξει τις δικές του πόρτες. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους. Πολλές φορές λέμε χρειαζόμαστε την εμπειρία για να πάρουμε μια θέση. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μας δώσει, πρέπει να δούμε τι πόρτες να χτυπήσουμε, πώς να καταφέρουμε να πάρουμε τις απαραίτητες δεξιότητες, είτε paid είτε unpaid, για να καταφέρουμε να πάρουμε τη δουλειά που θέλουμε αργότερα. Άρα η συμβουλή μου είναι ο καθένας να προσπαθήσει να ανοίξει τις πόρτες του. Okay. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι, και συμφωνώ μαζί με τους άλλους δύο panelists, ένα πράγμα πολύ σημαντικό για αυτούς που ψάχνουν δουλειά για αρχικά, τώρα που ξεκινάτε τέλος πάντων τη ζωή σας, είναι προετοιμαστείτε καλά, δηλαδή προετοιμαστείτε ένα πολλά καλό βιογραφικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε σωστές πληροφορίες πάνω, τις σωστές λέξεις, βρείτε τα πράγματα τα οποία έχετε κάνει στο παρελθόν, είτε on a voluntary basis or not, και βάρτε τα πάνω, διότι αρέσκουν τον recruiters να τα βλέπουν και να βλέπουν ένα πιο well-rounded άτομο. Προετοιμαστείτε στον οργανισμό που να πάτε να κάνετε μελέτη ποιοι είναι μέσα, ποιοι την κουλτούρα του οργανισμού, αν είναι formal, αν είναι informal, ώστε αν θα πάτε στο interview να είστε προετοιμασμένοι και για το κομμάτι. Και στο interview προετοιμαστείτε πάντα να απαντήσετε τις εισαγωγικά αναμενόμενες ερωτήσεις που σε όλα τα interviews δεν υπάρχουν. Πολλές φορές βλέπουμε κάποιους που έρχονται και ούτε καν προετοιμασμένοι είναι να μας πούν πέστε μας λίγα πράγματα για αυτό σας. Που είναι η πρώτη στάνταρ ερώτηση που κάνουμε σε έναν interview. Άρα η προετοιμασία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Για αυτούς που ψάχνουν δουλειά που είναι ήδη στον χώρο εργασίας, είναι πολύ σημαντικό να δικτυωθείτε με άτομα τα οποία μπορούν να βρουν τις δουλειές τις οποίες θέλετε να ψάχνετε. Δηλαδή να μιλήσετε μαζί με recruiters, μαζί με άτομα influential, μαζί με άτομα του ανταγωνισμού, ίσως αν θέλετε να πάτε στον ανταγωνισμό ή σε κάποιον άλλον industry, το οποίο θέλετε να πάτε, και απλώς να τους πείτε, ξέρεις, προβληματίζουμε κατά πόσο θα είναι καλή ιδέα να κάνουμε τη μετακίνηση. Ή να τους πείτε, ξέρεις, γυρεύκω δουλειά κοντά σας, απευθείας. Αν δεν το κάνετε, ένας άλλος θα το κάνει για εσάς. Και πάνω στην προετοιμασία, για όσους φίλους μας ήρθαν σήμερα στο Career Expo χωρίς το CV τους, Ελλάδα και αύριο με το CV σας, επειδή να σας ωφελέσει. Λοιπόν, ευχαριστώ τους πάνελις μας. Μπορείτε να μας βρείτε όλους έξω αν έχετε απορίες. Οι συγκεκριμένοι τρεις έχουν και πολλά employment opportunities, οπότε hunt them down. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήρθες στο session. Να συνεχίσουμε έξω, coffee break και networking. Thank you. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.